Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Στη συζήτησή μου αυτή θα προσπαθήσω να μοιραστώ κάποιες προσωπικές εντυπώσεις στη συνέχεια των αξιολογήσεων που έγιναν από τα όργανα στα οποία έχουμε ήδη αναφερθεί, ως προς την εικόνα που σχημάτισαν τα όργανα αυτά για το επίπεδο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Θυμίζω ότι τα όργανα αυτά ήταν δύο κατηγοριών. Τρεις επιτροπές αποτελούνται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ενώ το τέταρτο όργανο, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών. Η εικόνα που σχημάτισαν τα όργανα αυτά νομίζω ότι μπορεί να συνοψιστεί σε τρεις λέξεις: συμπάθεια, κατανόηση και κριτική. Να ξεκινήσω πρώτα από τη συμπάθεια. Η προκαταρκτική εικόνα για την Ελλάδα ήταν πραγματικά πάρα πολύ θετική. Υπήρχε μια θετική προδιάθεση και στο πλαίσιο της Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που είναι το πολυμερές όργανο που αποτελείται από κράτη. Στη σημερινή εποχή, αν και τα κράτη έχουν όλα ένα κοινό συμβατικό πλαίσιο, έχουν κυρώσει λίγο πολύ τα ίδια συμβατικά κείμενα, μιλούν την ίδια γλώσσα, εξακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολύ έντονες διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε Βορρά, Νότο, Ανατολή, Δύση κτλ. Παρόλα αυτά, δεν αντιμετωπίσαμε αρνητικές τοποθετήσεις, έστω και με την διπλωματική αυρότητα που εκφράζονται συνήθως στα φόρα αυτά. Και αυτό για τους λόγους που ανέπτυξε στο χαιρετισμό του Υπουργός των Εξωτερικών, ο κ. Σαμανατίδης. Πράγματι, η Ελλάδα στα φόρα αυτά είναι μια χώρα δραστήρια. Δεν κλείνει τα μάτια στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν κουνά όμως και το δάχτυλο. Προσπαθεί να χτίσει γέφυρες ως μέλος της ευρύτερης ομάδας στην οποία ανήκει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει ένα πάρα πολύ επικοδομητικό ρόλο, αλλά εκφράζοντας και τη δική της διακριτή ταυτότητα όπου αυτό απαιτείται. Την ίδια συμπάθεια είδαμε και στα ανεξάρτητα όργανα. Βοήθησε το γεγονός ότι οι επικεφαλής ήταν πολιτικά πρόσωπα υψηλού, ήταν υπουργοί, γενικώς σε επίπεδο γενικού γραμματέα. Όλες οι ελληνικές αντιπροσωπείες ακολούθησαν αυτό το πνεύμα της αυτοκριτικής για το οποίο ήδη έχουμε μιλήσει. Η Ελλάδα δεν έχει πια αυτό το σύνδρομο του κατζόχυρου, δηλαδή όταν ακούει κάτι αρνητικό να κλείνεται και να μείνεται, χωρίς φυσικά να αφήνουμε κάτι να πέσει ή να μείνει αναπάντητο. Έχουμε όμως, αναγνωρίζουμε τα λάθη και προβάλλουμε ό,τι θετικό έχει γίνει. Και βέβαια οι ελληνικές αντιπροσωπείες έκαναν μεγάλη εντύπωση στα μέλη της Επιτροπής, από όσο μπορούμε να ξέρουμε, για τον επαγγελματισμό τους και για όλη αυτή τη μεγάλη συλλογική προσπάθεια της κατάλληλης προετοιμασίας. Αυτή η συμπάθεια συνοδεύτηκε και από την κατανόηση. Κατανόηση ότι μερικά προβλήματα είναι πολύ μεγάλα για να επιληθούν από ένα κράτος μόνο. Θα αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το ζήτημα των μέτρων λιτότητας και το προσφυγικό μεταναστευτικό. Ως προς τα μέτρα λιτότητας, ένα ζήτημα που απασχόλησε την Επιτροπή των Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, τα μέτρα αυτά δεν θεωρούνται από τη φύση τους αντίθετα στις διεθνείς αυτές συμβάσεις. Μπορεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις να θεωρηθούν απαραίτητα, κυρίως για την αποτροπή ενός μεγαλύτερου κακού, την αποτροπή της κατάρρευσης του ίδιου του συστήματος του κοινωνικού κράτους. Και βέβαια, αν καταρρεύσει το ίδιο το σύστημα, δεν μπορεί να γίνει λόγος για ικανοποίηση των επιμέρους αξιώσεων. Είναι όμως ύποπτα τα μέτρα αυτά, διότι αντιτίθεται στην ίδια τη λογική των συμβατικών κειμένων, που είναι η προοδευτική υλοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Είναι μέτρα οπισθοχώρησης και γίνονται δεκτά μόνο υπό πολύ αυστηρές συνθήκες. Η Επιτροπή λοιπόν αυτή προσπάθησε με μια δήλωση που υιοθέτησε τον Ιούλιο του 2016 να εντοπίσει τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις που έχουν για το σεβασμό των οικονομικών δικαιωμάτων όλοι οι εμπλεκόμενοι, όχι μόνο το κράτος που δανείζεται και που βεβαίως έχει την κύρια ευθύνη για το σεβασμό των δικαιωμάτων, αλλά και οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα, που μπορεί να μην είναι μέρη στις διεθνείς αυτές συμβάσεις, αποτελούν όμως ειδικευμένους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και επομένως πρέπει κατά την Επιτροπή να σέβονται τα δικαιώματα. Το ίδιο ισχύει και για τα κράτη-μέλη των διεθνών οργανισμών. Όταν παίρνουν τις αποφάσεις, δεν πρέπει να παίρνουν αποφάσεις που αν τις έπαιρναν στο εσωτερικό τους, θα συνιστούσαν παραβίαση των δικαιωμάτων. Το ίδιο ισχύει και για τα κράτη που δανείζουν διμερώς. Έγινε λοιπόν αυτή η προσπάθεια ενός καταμερισμού της ευθύνης. Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας ζήτησαν να θέτει το ζήτημα της προστασίας των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων στις διαπραγματεύσεις. Βέβαια ήταν μια σύσταση που απευθυνόταν στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα όμως αφορούσε τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στις διαπραγματεύσεις αυτές, οι οποίοι τυπικά δεν δεσμεύονται από το σύμφωνο.
Και βέβαια ζήτησε από την Ελλάδα και από όλους τους άλλους και από όλα τα άλλα κράτη να υπάρξει ένας μηχανισμός ανάλυσης των επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα των μέτρων που σχεδιάζονται στα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής και στήριξης. Βλέπουμε δηλαδή μια προσπάθεια καταμερισμού της ευθύνης, του σεβασμού και προστασίας των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Το ίδιο βέβαια είδαμε και στο μεταναστευτικό προσφυγικό. Βεβαίως η Ελλάδα πρέπει να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων όσοι βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία της. Από την άλλη μεριά, σε κάθε σύσταση που μας έκαναν οι επιτροπές αυτές, ρητός επισημαίνεται η ανάγκη συνεργασίας με τους περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους και η σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της αλληλεγγύης. Όλα αυτά βέβαια δεν λέγονται στη λογική του ότι η Ελλάδα αποποιείται της ευθύνης της, δεν φταίει μόνο αυτή, φταίνε και άλλοι, ή ότι δεν έχει περιορισμένες ικανότητες για να υλοποιήσει τα δικαιώματα. Απαιτείται όμως μια ολιστική προσέγγιση που θα συμπεριλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους. Μια προσέγγιση η οποία θα ήταν δύσκολη στις δικαιοδοτικές δικαιοδοσίες, όπου εκεί υπάρχει το καθού κράτος και οι επιτροπές ή τα διεθνή δικαστήρια αποφαίνονται για το αν υπήρξε παραβίαση ή όχι. Αυτή λοιπόν η συμπάθεια και η κατανόηση συνοδεύτηκε και από μια πολύ αυστηρή κριτική. Βεβαίως δεν μας παίρνει ο χρόνος να αναφέρουμε όλους τους τομείς στις οποίες εκφράστηκε η κριτική. Υπάρχουν όμως κάποια οριζόντια σημεία τα οποία απασχόλησαν τα όργανα αυτά. Ένα πρώτο θέμα. Υπάρχει ανάγκη στοχευμένων μέτρων για την προστασία των ευαίσθητων, των ευάλωτων ομάδων ή των ομάδων που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις. Ένα δεύτερο στοιχείο. Πολλές φορές η νομοθεσία μας είναι καλή, δεν υπάρχει όμως επαρκής υλοποίηση της νομοθεσίας και κυρίως δεν υπάρχουν οι κυρωτικοί και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή νομοθεσία κατά των βασανιστήριων. Μας ζητάνε όμως πόσες πειθαρχικές υποθέσεις έχουν υπάρξει, πόσες υποθέσεις πήγαν στα δικαστήρια, πόσες καταδίκες, πόσες αθώσεις. Μετράει λοιπόν η υλοποίηση. Το ίδιο πράγμα και στους κοινωνικούς τομείς. Έχουμε πάρα πολλά φιλόδοξα προγράμματα. Το θέμα όμως είναι ότι δυσκολευόμαστε στο να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητά τους, να έχουμε κάποια κριτήρια για να δούμε αν επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Βεβαίως, για όλα αυτά τα ζητήματα έχουν ήδη αρχίσει να λαμβάνονται μέτρα. Θα μας τα εξηγήσει κάποια από αυτά η κυρία Ρωσίδη και οι υπόλοιποι ομιλητές. Πάντως, με μία λέξη θα έλεγε κανείς ότι η υλοποίηση ενός κατά τα άλλα καλού νομοθετικού πλαισίου είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, όπως τουλάχιστον την βλέπουν τα όργανα αυτά. Τώρα, ποια συνέχεια θα δοθεί από εδώ και πέρα. Όλες αυτές οι συστάσεις που δεχτήκαμε δεν είναι νομικά δεσμευτικές, γιατί οι κύριες συμβάσεις δεν προβλέπουν κάτι τέτοιο όπως σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Οι συστάσεις αυτές εξάλλου δεν αποτελούν μια αυθεντική διαπίστωση παραβίασης της σύμβασης. Δεν είναι αυτός ο ρόλος των οργάνων των συγκεκριμένων. Έχουν όμως πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί δείχνουν πώς πρέπει να ερμηνεύονται οι διεθνείς συμβάσεις και κυρίως αποτελούν μια μεταφορά της εμπειρίας που έχουν αποκτήσει τα όργανα αυτά εξετάζοντας το σύνολο των κρατών στις συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν στην χώρα. Γι' αυτό και θα πρέπει να τα μελετήσουμε, να τα διαδώσουμε, να αποτελέσουν μέρος των πολιτικών προγραμμάτων δράσης που θα αναλυθούν. Και αυτή ακριβώς η συνάντηση είναι μια πρώτη πάρα πολύ σημαντική αρχή που σίγουρα θα μετρήσει πολύ θετικά στις επόμενες αξιολογήσεις. Βεβαίως, για την επιδραστικότητα των συστάσεων αυτών έχουν να κάνουν κάποια πράγματα και τα ίδια τα όργανα. Δηλαδή, όταν καταφέρουν να πιάσουν το σφιγμό του κράτους το οποίο εξετάζουν, όταν έχουν πιάσει ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα. Και όσο περισσότερες οι στάσεις τους είναι ρεαλιστικές, τόσο περισσότερο θα βοηθήσουν τα κράτη στο να τις υλοποιήσουν. Βεβαίως, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία διαλόγου. Διάλογο σημαίνει ότι μπορεί για κάποιες από τις στάσεις αυτές να μην είμαστε 100% σύμφωνοι. Δεν σημαίνει ότι είναι ένα ασφικτικό πλαίσιο. Ό,τι δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε, θα εξηγήσουμε τους λόγους στις επόμενες περιοδικές αξιολογήσεις. Σας ευχαριστώ.